Κοιτάξτε. Όλοι νομίζω τρώνε και είναι και φυσιολογικό. Δεν είναι ωραίο να μην έχει φάει μια χιλόπιτα, να μην ξέρει πώ είναι, να μην έχει κλάψει λίγο για έναν άντρα. Δεν είναι ωραίο νομίζω. Ναι. Έχεις είναι ανούσιο μονίμως να είσαι επιθυμητή. Και... Έχεις προκαλέσει περισσότερο κλάμα ή έχεις έτσι στείλει περισσότερο κλάμα, έχεις βιώσει περισσότερο δεν κλάμα. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Νομίζω 50-50, λίγο ισορροπημένο πάει. Και εγώ έχω στενοχωρηθεί πολύ, αλλά φαντάζομαι και εγώ πως θα έχω αθελά μου στενοχωρήσει. Όταν χωρίζεις έναν άντρα, εσύ πώς του το λες, δηλαδή όταν παίρνεις εσύ την απόφαση, ναι. Του το λες μαλακά, γλυκά, έτσι αυτό τρυφερά, ή του λες ξέρεις ήρθε η ώρα γιατί δεν αντέχω και τα λοιπά, ναι. Και τα λοιπά, χωρίζω. Μέχρι κάποια χρόνια πριν προκαλούσα τον άλλον να με χωρίσει. Δεν μπορούσα. Με άσχημη εγώ. Συμπεριφορά. Με τον τρόπο μου, επειδή δεν μπορούσα εγώ να πω το αντίο, έδειχνα ότι δεν, ότι δεν μπορώ, ότι δεν μου αρέσει. Με κάποιο τρόπο καταλάβαινε όλο ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τον ανάγκαζε να μου πει αυτό στο τέλος. Ναι. Που και πάλι στεναχωριόμουν σαν να με χώριζε χωρίς να το ξέρω. Δηλαδή ήταν σαν να μην εσύ έχει υπάρξει όλη αυτή η διαδικασία. Εσύ το προκαλούσες, αλλά τελικά ας πούμε έλεγες αυτός με χώριζε. Ναι. Ίσως ήθελα να βιώσω αυτόν τον πόνο. Τώρα μου είναι πιο εύκολο, υπό την έννοια ότι δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσω όλη αυτή την κατάσταση για να φτάσω στο τέλμα. Αλλά και πάλι δυσκολεύομαι. Δεν το έχω εύκολα το αντίο, δεν έχω εύκολα τους χωρισμούς και τους αποχωρισμούς γενικά. Ούτε με τις αποστάσεις τα πάω καλά. Έχω πρόβλημα σε αυτό. Ίσως επειδή ο μπαμπάς είναι καπετάνιος και όλο βίωνα μονίμως αυτή την κατάσταση. Την έλλειψη του άντρα. Από τη μία την νιώθω έτσι. Πολύ κοντά μου και την προκαλώ στη ζωή μου, μάλλον. Επειδή το έχω βιώσει σε τέτοιο βαθμό που μου είναι πολύ οικείο αυτό το φαινόμενο. Ναι. Απ' την άλλη, με τρομάζει και πάρα πολύ το αντίο αυτό. Στη σχέση μέσα, πώς είσαι, δηλαδή θες να μένεις μαζί με τον άλλο, να είστε πολλές ώρες μαζί. Τα πάντα θέλω, ναι. Για πες. Θες να είσαι συνέχεια με τον άλλο. Βέβαια. Ναι. Αισθάνεσαι ανασφάλεια δηλαδή όταν είστε μακριά κτλ. Όχι, εντάξει, είναι φυσιολογικό και με τη δουλειά που κάνω και εγώ δεν μπορείς να συνέχεια μαζί με τον άλλο, με τον σύντροφό σου, αλλά. Μ' αρέσει να περνάω δηλαδή, πολλές ώρες μαζί. Κατά τη διάρκεια μιας μέρας που έχεις γύρισμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά πας σπίτι, αλλάζεις, κάνεις ένα μπάνιο και πας στο θέατρο. Ναι. Που δεν τον βλέπεις. Ναι. Πόσες φορές μιλάτε στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τη σχέση και τη δουλειά κάνει κι ο άλλος. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά σε κουτάκια. Δεν είναι συγκεκριμένα. Σε άλλες σχέσεις έχει τύχει να μιλάω και 10 φορές τη μέρα, σε άλλες τυχαίνει να μιλάω και μία. Έχει ορτευτεί το πόσες... βράδυ και να μην χρειάζεται να μιλάω στα τηλέφωνα. Πόσες φορές έχει ορτευτεί στη ζωή σου. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάτσει να το σκεφτώ. Πολλές φορές έχω νιώσει ότι νόμιζα ότι ήταν έρωτας. Άλλες φορές ήταν πραγματικά έρωτας. Μεγαλώνοντας, νομίζω, κάνεις τον απολογισμό σου αυτά. Δεν μπορούσα τώρα. Στην ηλικία που είμαι, νομίζω δεν μπορώ να κρίνω. Είσαι από τις γυναίκες τις εύκολες, τι εννοώ, μην το παρεξηγήσεις, που ερωτεύονται εύκολα εννοώ. Ή από τις γυναίκες που χρειάζεται πολλή προσπάθεια από τον άντρα για να σε κατακτήσει και να σε κάνει να τον ερωτευτείς. Ναι. Ενθουσιάζομαι εύκολα, αλλά δεν ερωτεύομαι εύκολα. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άντρας, ώστε να σε ρίξει, ρε παιδί μου, να σε κατακτήσει. Ναι, μάλιστα. Είναι πολλά. Εξαρτάται βέβαια. Μεγαλώνοντας, ζητάω νομίζω όλο και περισσότερα αντί για δηλαδή, να συμβιβάζομαι πιο εύκολα. Το κύριο για σένα ποιο είναι, δηλαδή ένας άντρας που πρέπει να το έχει οπωσδήποτε αυτό. Πρέπει να είναι αποφασιστικός και να μου προσφέρει ασφάλεια. Η ασφάλεια σημαίνει και πολλά λεφτά. Όχι, καθόλου. Τι σημαίνει ασφάλεια. Κοίταξε να δεις, μεγαλώνοντας, μέχρι πρότινος έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτός ο τομέας. Αλλά βλέπω ότι όταν. Επειδή μου έχει τύχει σε σχέση να είμαι εγώ οικονομικά πιο δυνατή από το ετερονήμιση. Βλέπω ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα στη σχέση αυτό. Mm-hmm. Οπότε, ναι, δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι πλούσιος, ούτε να είναι κανένας εκατομμυριούχος, δεν το συζητώ καν αυτό. Η σχέση που θα είχα κι εγώ ίσως πρόβλημα το να στα πληρώνει όλα άλλους, δεν το έχω καθόλου αυτό. Είμαι πολύ δυναμική και αυτόνομη και ανεξάρτητη γενικά. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλω να του τα πληρώνω κιόλας. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία τώρα που περνάω αυτό το στάδιο. Πιστεύεις ότι σε αυτή την οικονομική ανισορροπία το έχει το πρόβλημα ο άντρας που αισθάνεται ανίσχυρος επειδή η κοπέλα. Βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από αυτό, ας πούμε. Και αυτό ισχύει, ναι. Γιατί ένας άντρας δεν μπορεί να νιώθει υπό σε αυτόν τον τομέα, νομίζω. Mm-hmm. Φυσικά και θα υπάρχουν περίοδες στη ζωή μας που, ναι, μπορεί να τύχει ο σύντροφός να έχει λιγότερα χρήματα σε κάποια περίοδο. Και να μην έχει δουλειά ή οτιδήποτε. Και να συνεχιστεί να το φροντίσει και να τα βγάλει εσύ πέρα. Αλλά αν είναι μόνιμο φαινόμενο, είναι πρόβλημα. Προφανώς και έχει πρόβλημα και ο ίδιος γενικά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, για να μην έχει δουλειά για μεγάλο χρονικά διαστήματα. Θα μου πεις και στην Ελλάδα που ζούμε, να βρεις. Αλλά γενικά νομίζω ότι όταν θέλεις κάτι, βρίσκεις άκρη. Βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Mm. Θα κάνεις κίνηση εσύ να βγάλεις να πληρώσεις. Φυσικά και δεν θα με ενοχλεί.
Στο πρώτο ίσως να με ενοχλήσει αν με αφήσει να πληρώσω, αλλά από το δεύτερο δεν το διαπραγματεύομαι καν ότι θα δώσω κι εγώ λεφτά. Τι θα του πεις, το 50% εγώ, ας πούμε. Ναι. Θα βάλω κι εγώ λεφτά. Δεν μπορώ καθόλου με το. Με το ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν κάποιοι άντρες που εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, ναι. Γιατί. Εντάξει, τώρα μην κάνω για μένα, αλλά το θεωρώ φυσιολογικό. Ότι μια γυναίκα η οποία εντάξει, δεν είναι πια το φλερ και τα λοιπά, που είναι η σύντροφός τους, ναι. Ότι κι αν έχουν την οικονομική άνεση, αν δεν έχουν, θα σε πάω για σουβλάκια. Δεν θα σε πάω στο αυτό. Αλλά ότι προφανώς θα πληρώσω εγώ, ας πούμε. Όχι. Το καταλαβαίνω αυτό το είδος άντρα και αυτό το στυλ. Ή εσύ μπορεί να μου πεις να πεις μια μέρα και να μου πεις να σου κάνω μια έκπληξη. Έχω κλείσει να πάμε ένα ταξίδι στη Μύκονο, ξέρω εγώ. Στη... Ναι. Δεν το μπορώ, δεν μου είναι εύκολο. Δεν σου, ναι. Έχω συνηθίσει μέχρι τώρα να πληρώνω κιόλας περισσότερο. Αλήθεια λες τώρα. Οπότε... Παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή έχεις την οικονομάκου που είναι δηλαδή κούκλα θεά και να ξέρεις ότι θα σε πληρώνει και περισσότερο. Δηλαδή μπράβο, τυχερός αυτός που σε έχει. Για πες. Μάλιστα. Ναι, δεν το αντέχω πολύ. Με καταπιέζει. Νιώθω ότι μου προκαλεί μια εξάρτηση που δεν τη θέλω. Νιώθω ότι επειδή μπορεί να είναι οικονομικά ευκατάστατο, άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι εγώ είμαι μαζί του για αυτό το λόγο. Νιώθω επίσης ότι επειδή σε αυτή τη φάση δουλεύω, κάνω δύο δουλειές και έχω την άνεση να πληρώσω και το φαγητό μου και τα ρούχα μου. Δεν θέλω. Ούτε τα δώρα του όλου, ούτε να με πάει σε μια εταιρεία που ψώνει ό,τι θέλει. Μου φαίνεται δηλαδή, αστείο αυτό παιδί μου, όλη που θα πάρει την κάρτα του καλού σου. Πώς λένε, την πιστωτική. Και θα σου πει ο άλλος πήγαινε στη όποια αποτύχη θέση και όποια θέση και πάρε ό,τι θέλει. Δεν θα φτάσω καν στο σημείο να επιτρέψω στον άλλον να μου το πει, όχι να το κάνω. Ούτε καν θα φτάσει στο σημείο να μου το προτείνει, νομίζω ποτέ. Α, ναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να αισθάνομαι υποχρεωμένη. Ακόμα και αν είναι ο σύντροφός μου και είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να χωρίσουν και να νιώθω ότι αυτά τα ρούχα τα έχω πάρει από την κάρτα του και τα χρωστά ουσιαστικά. Το γεγονός ότι πάρα πολλές όμορφες κοπέλες που προέρχονται κυρίως από το χώρο του modeling αλλά και από το χώρο της τηλεόρασης και είναι πολύ όμορφες κτλ. Παντρεύονται, ρε παιδί μου, πλούσιους άντρες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τυχαίνει ή αν είναι θέμα επιλογής ή ας πούμε πολλές φορές και ένας πετυχημένος πλούσιος άντρας θεωρεί και μια όμορφη γυναίκα του. Και ως επιβεβαίωση του... της όλης δύναμης που έχει, ας πούμε. Ακριβώς. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Εγώ δεν, γενικά δεν ασχολούμαι με όλα αυτά τα στυλιζαρισμένα πράγματα και το πρέπει να βρει το μοντέλο των ποδοσφαιριστή, ας πούμε, ή πρέπει ο πολύ σπουδαίος και τρανός οικονομικά να βρει μια πολύ όμορφη. Σε όλα αυτά τα πρότυπα είμαι εκτός. Ναι. Εγώ λειτουργώ αυθόρμητα με την καρδιά μου, αυτό που νιώθω. Αν μου αρέσει ο άλλος, δεν μου αρέσει. Θα κοιτάξω τελευταία το τι δουλειά κάνει. Ούτε πάω με τον πλούσιο να σκεφτώ ότι αυτός έχει αυτό. Μήπως καλύτερα να επιλέξω αυτόν από τον άλλον που δεν έχει. Ό,τι νιώσω, δεν με απασχολεί το οικονομικό κομμάτι. Το βασικό για σένα είναι η ασφάλεια που από ό,τι κατάλαβα. Είναι εμφάνιση πρώτα απ' όλα, μη λέμε ψέματα. Σου αρέσει η εμφάνιση. Ναι, είναι να μου αρέσει εμφανισιακά. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλιώς δεν θα γυρίσω να κοιτάξω καν να είναι οποιοδήποτε. Η εμφάνιση και από εκεί και πέρα μου αρέσει να είναι άντρας αποφασιστικός, επειδή εγώ είμαι πολύ ορμητική και πολύ χυμαρόδης και πολύ δυναμική, παραπάνω ίσως από όσο πρέπει για γυναίκα. Χρειάζομαι και έναν άντρα που θα με βάλει στη θέση μου και θα μου βάλει τα όρια μου. Ναι. Μου αρέσει αυτό, οπότε πρέπει να είναι πολύ αρσενικό ο άλλος για να με αφήσει μέχρι εκεί που μου επιτρέπεται να επέμβω. Αυτό σημαίνει ότι μια φορά σε κάτι ακραίο μπορεί να σηκώσει και χέρι. Εγώ. Όχι, ο άντρας, ο σύντροφός σου. Όχι, βέβαια. Αυτό δεν το επιτρέπεις. Αυτό σημαίνει ότι θα το κόψω, αν το λες να σηκώσει. Άρα πώς θα σε βάλει, με ποιο τρόπο θα σε βάλει στη θέση σου. Χρειάζεται, με το λόγο πρέπει να σηκώσει. Με το λόγο. Βέβαια. Ξέρω μέχρι που με παίρνει ότι σε κάποια πράγματα θα πάρει αυτός τις αποφάσεις γιατί ξέρει καλύτερα, γιατί είναι ο άντρας, γιατί. Άρα θες τον άντρα πιο ψηλά στη σχέση. Ναι, μου αρέσει. Πες μου κάτι. Αν ας πούμε μάθαινες ότι ο σύντροφός σου πριν από εσένα που είναι μια χαρά. Είναι με σένα, έχει μια άριστη σεξουαλική ζωή και το σεξ φαντάζομαι παίζει ρόλο στη σχέση. Όλα παίζουν, φυσικά. Ναι. Πριν από εσένα είχε σχέση με έναν άντρα. Και το μάθεις ξαφνικά. Λέει Παναγία μου, πρωί-πρωί. Πώς αντιδρούσες. Αλλά είναι με σένα φυσιολογικός, πρόσεξε. Δηλαδή είναι άψογος, τέλειος. Τι θα έκανες. Αν κατάφερα να ξεπεράσω το σοκ και να ζήσω μετά από αυτό. Γιατί το πάθαινε ένα σοκ. Θα με τρόμαζε λίγο. Τώρα εντάξει, γίνομαι και υπερβολική, είναι αστείο. Θα τον χώριζες. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι. Όλο αυτό που πια. Γιατί όλο αυτό το μπέρδεμα στο σεξουαλικό κομμάτι θα υπάρχει και σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Δεν είναι μόνο πρόβλημα στη σεξουαλική πλευρά του. Θα ήταν γενικά ότι δεν ξέρει τι θέλει. Οπότε θα άρχισε να ανησυχώ και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα έμενε μόνο εκεί το θέμα. Θα ήταν πιο σημαντικό από όσο φαίνεται.
κλασική ερώτηση. Παιδιά, οικογένειες κτλ. Είσαι κοντά, το σκέφτεσαι πιο. Κοντά δεν είμαι, αλλά θέλω κάποια στιγμή, ναι. Όταν λες κάποια στιγμή, δηλαδή πότε θα το προσδιορίζεις, ας πούμε. Δεν ξέρω. Τώρα είναι να σου τύχει να βρεις το σύντροφο το σωστό, που θα ταιριάξεις, που θα θέλεις, που θα σου δημιουργήσει αυτό το αίσθημα και το ένστικτο, το μητρικό θα σου το βγάλεις στην επιφάνεια. Και να σε δει κι αυτός έτσι σοβαρά και να θέλει κι αυτός. Και το βλέπουμε. Τώρα στη φάση είμαι, δεν το σκέφτομαι. Ωραία. Με τον σύντροφο που είσαι, δεν πρόκειται να σε ρωτήσω λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω με ποιον είσαι, έχει γραφτεί κιόλας. Δεν είναι κακό. Μια χαρά άντρας είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και ωραία είναι και η δουλειά του και μια χαρά περνάτε και σε ζηλεύω πάρα πολύ. Και σε μισό δηλαδή σε βαθμό τέτοιο. Αλλά οκ, όχι σε μισό. Κατάλαβα. Δεν ζηλεύω να τον είχα. Εγώ κατάλαβες έτσι. Εγώ κατάλαβα, ελπίζω. Τη δουλειά του και τον τρόπο ζωής εννοώ ζηλεύω. Τα αισθάνεσαι όλα αυτά. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είσαι με έναν άντρα που θα μπορούσε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσετε σοβαρά. Σε κάθε μου σχέση ψάχνω αυτό τον πρίγκιπα που θα είναι αυτός ο άντρας του παραμυθιού που θα με πάρει από το χέρι, θα ζήσουμε μια πολύ όμορφη ζωή με ροδοπέταλα, με παιδιά, με τζάκι, με που να παίζουν με τα παιχνίδια τους. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ναι. Και αυτό ψάχνω και να βρω προφανώς. Γιατί είμαι από μικρή. Θα μπορούσε να είναι τέτοια. Στα πρότυπα της οικογένειας, το θέλω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Μακάρι, το εύχομαι. Δεν το έχεις ακόμα μέσα σου. Δεν το έχω στο μυαλό μου. Δεν έχω σκοπό ούτε να παντρευτώ άμεσα ούτε να κάνω παιδί άμεσα. Άμα, τώρα, μου... εάν μου τύχει σε 2 μήνες να μείνω έγκυος, θα το κρατήσω προφανώς. Okay. Αλλά... αν σου μείνει έγκυος, θα το κρατήσεις προφανώς. Ναι. Okay. Αυτό είναι πολύ θετικό. Στη φάση που είμαι. Αν σε 2 μήνες όμως τώρα είστε εκεί στο νησί, ναι, και σκέψει μια μέρα ξαφνικά, όχι επειδή τον έπιασε μέσα του και σου πει πάρε ένα δακτυλίδι και παντρέψουμε, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, μην μου τα λες αυτά. Με θέα τη δήλω απέναντι. Ήδρωσα μόνο που μου το είπες, αγχώνομαι. Δεν ξέρω. Μπορεί να συγκινηθώ να βάλω το κλάμα και να του πω εννοείται, μπορεί και να πάθω σοκ και να πω. Όπα, τι γίνεται τώρα. Μπορεί να του πεις και όχι. Το εννοείς. Δεν ξέρω όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα τον αντιμετωπίσω. Τώρα απ' έξω μου φαίνεται πολύ ρομαντικό και αυτό και πολύ όμορφο. Αλλά εκείνη την ώρα, όπως και το παιδί, ας πούμε, μόλις μαθαίνεις ότι π.χ. είσαι έγκυος, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το να γνωρίζεις εκ των προτέρων τη ψυχολογία και τι συναισθήματα σου δημιουργεί αυτό. Δηλαδή, τώρα, σαν ιδέα, σκέφτομαι ότι αν είμαι ποτέ σε μια πολύ όμορφη σχέση και μάθω ότι είμαι έγκυος, θα χαρώ πολύ. Τώρα, εκείνη την ώρα όμως, μπορεί να αγχωθώ τόσο πολύ, μπορεί να πιεστώ τόσο πολύ που. Δεν ξέρω, μπορεί να τα αντικρύψω. Καλά, μην τρελαίνεις. Όταν θα το κάνεις, θα πιέζεις πάρα πολύ. Ναι, επειδή ξέρω παιδί, τώρα εκεί πιέζεστε. Γυναίκες και φυσιολογικά απόλυτα, γιατί είναι δύσκολο μετά και είναι κυρίως δύσκολο για την γυναίκα. Δεν είναι κανένα, λένε.